Ναι, είναι μεγάλη τιμή και συγκίνηση και περηφάνεια και ευθύνη πάνω απ' όλα να μας εμπιστεύετε οι συνδημότες μας την ευθύνη διοίκησης του Δήμου για τα επόμενα 5 χρόνια. Μεγάλη ευθύνη γιατί τα προβλήματα είναι πολλά, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας είναι εξίσου πολλά, αλλά όπως είπα και πριν, είναι για μας μια μεγάλη στιγμή η σημερινή ημέρα, γιατί καταρχήν όλοι μαζί και 79 Δημοτικοί Σύμβουλοι, είμαι σίγουρος ότι πάνω απ' όλα μπορούμε να αγωνιστούμε μαζί για τα προβλήματα του τόπου που είναι κοινά. Δεν μας χωρίζει τίποτα, μας ενώνει η αγάπη για τον τόπο και έχοντας μπροστά μας και τα όσα έχουμε προγραμματίσει από την προηγούμενη δημοτική περίοδο, αλλά και τα όσα θα αντιμετωπίσουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και με την ενεργειακή κρίση και με τις προκλήσεις που αφορούν την κλιματική κρίση, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι ΔΕΗ σε σχέση με το ενεργειακό κόστος, αλλά και με τα όσα προγραμματίζονται να γίνουν για τις ΔΕΗ. Είμαστε λοιπόν σε μια φάση που χρειάζεται δουλειά, σκληρή δουλειά, χρειάζεται σχεδιασμό σωστός, χρειάζεται να έχουμε σίγουρα καθημερινή επαφή με όλες τις τοπικές κοινωνίες, με τους προέδρους, με τα τοπικά συμβούλια, συναπόφαση, ανοιχτές διαδικασίες, να συμμετέχει ο κόσμος στη λήψη των σοβαρών αποφάσεων. Το κάναμε στην πρώτη φάση της θητείας μας. Πιστεύουμε σε αυτές τις διαδικασίες, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Έχουμε αλλάξει βηματισμό ως Δήμος. Έχουμε πετύχει μεγάλες νίκες στο προηγούμενο διάστημα, 4 χρόνια μεγάλων στιγμών. Να θυμίσω απλά τη διαπραγμάτευση για τη μεγάλη διασύνδεση, την εξαίρεση της χερσαίας ζώνης, τη συμμετοχή μας σε όλα τα κέντρα των αποφάσεων, όπου έγινε με σοβαρό τρόπο, με θεσμικότητα και με ρεαλισμό, και πετύχαμε και σημαντικές νίκες για το Μαλεβίζι, που στο τέλος αφορούν τους δημότες. Άρα λοιπόν συνεχίζουμε στον ίδιο δρόμο με, αν θέλετε, στο κέντρο όλου του σχεδιασμού θα βρίσκεται η καθημερινότητα. Η μάχη με την καθημερινότητα. Ο στόχος μας είναι να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής στο Δημοτό μας σε όλα τα επίπεδα. Άρα λοιπόν οι άξονες που έχουμε σχεδιάσει και έχουμε δουλέψει σε αυτούς που έχουμε και στο προεκλογικό μας πρόγραμμα διατρέχονται όλοι οριζόντα και κάθετα με μία λέξη που λέγεται καθημερινότητα και βελτίωση της ζωής των Δημοτών. Το δύσκολο δεν είναι να ανέβει στην κορφή, το δύσκολο είναι να κρατηθεί. Και σαφέστατα η δεύτερη θητεία για εσάς θα είναι πιο δύσκολη. Ναι, μεν θα είστε πιο έμπειροι, αλλά σαφέστατα θα είναι μεγαλύτερες οι δυσκολίες. Οι δυσκολίες είναι καθημερινές και είναι πάντα πολλές. Εξάλλου και εγώ προσωπικά, αλλά νομίζω και οι συνεργάτες μου δεν κρυφτήκαμε ούτε μία στιγμή όλα αυτά τα χρόνια που περάσαμε πολύ δύσκολες φάσεις και κρίσεις. Πολλαπλές πανδημία, θεομηνίες, ενεργειακό, όλα αυτά. Τα προβλήματα προφανώς επηρέασαν και την καθημερινότητά μας στο Δήμο. Είμαστε σίγουρα πιο έμπειροι και πιο δυνατοί μετά από αυτές τις στιγμές που ζήσαμε, μετά από αυτές τις εμπειρίες. Και σίγουρα αυτό όλο το αποτύπωμα της πρώτης μας θητείας, να είστε βέβαιοι ότι θα φανεί το επόμενο χρονικό διάστημα και μέσα από τα έργα που έχουμε σχεδιάσει και έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται, αλλά και μέσα από τις παρεμβάσεις που έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε σε πολλούς τομείς της καθημερινότητας με ένα νέο τρόπο και μια νέα αντίληψη, αλλά και με μια διαφορετική, αν θέλετε, φιλοσοφία στο πώς μπορεί να λειτουργεί καλύτερα ο Δήμος σε όλα τα επίπεδα που αφορούν την εξυπηρέτηση του Δημότη και την βελτίωση κάποιων συγκεκριμένων σημείων που μέχρι σήμερα είχαμε προβλήματα. Είναι συγκεκριμένα αυτά, είναι η καθημερινότητα, είναι τα απορρίμματα, είναι η αγροτική οδοπία και κάποια άλλα θέματα που δεν χρειάζεται τώρα νομίζω να αναλύσω. Από τις εκλογές και έπειτα ακούμε συνεχώς τη λέξη ενότητα, την ακούσαμε και σήμερα αρκετές φορές και από εσάς και από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο. Γενικότερα είναι καλύτερα να πάμε όλοι μαζί πάνε πιο μακριά, έτσι δεν είναι? Σίγουρα δεν υπάρχει άλλος τρόπος, ομαδικότητα το είπα και πριν, συνεννόηση και βεβαίως συναντήληψη σε κάποια ζητήματα νομίζω είναι απαραίτητη για να πάει ο Δήμος μπροστά. Να πάμε μπροστά τον τόπο. Νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο και να αφήσουμε ένα θετικό αποτύπωμα για εμάς αλλά και τις επόμενες γενιές. Εννοείται ότι και με τον κύριο Πιτσικάκη και με τους 25 Δημοτικούς Συμβούλους δεν μας χωρίζει τίποτα. Πέρα από το ότι έχουμε μπροστά μας να βρούμε λύσεις και να αποφασίσουμε να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον του τόπου. Νομίζω ότι σε αυτές τις αποφάσεις δεν θα τεθεί το ζήτημα το ποιος
ήταν με ποιον στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά ποια είναι πραγματικά η λύση εκείνη που θα αλλάξει προς το καλύτερο τον τόπο μας. Πότε θα έχουμε ανακοινώσεις για τους αντιδημάρχους και τους προέδρους, γιατί κορυφώνεται και η αγωνία, αλλά κορυφώνονται και οι διεργασίες από ό,τι μαθαίνουμε. Εντάξει, είμαστε στο τελευταίο στάδιο. Αυτές οι διαδικασίες θέλουν λιγάκι υπομονή, γιατί ξέρετε, ο σχεδιασμός του Δήμου για την επόμενη μέρα, η εκκίνηση του Δήμου. Επομένως, όλα πρέπει να γίνουν σωστά, οργανωμένα και με σχέδιο. Όχι πρόχειρα και όχι βιαστικά.